Καλησπέριζω τη βουλευτή Λέσβου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Καλησπέρα σας, κυρία Κομνηνάκα. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Θα ξεκινήσω πάλι με το ίδιο ερώτημα. Έχετε δει, φαντάζομαι, ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δείχνουν έτσι μία σπουδή ως προς το να προβάλλουν έκριθμες, είναι η αλήθεια, καταστάσεις σε νοσοκομεία του εξωτερικού και μάλιστα σε χώρες πλουσιότερες από εμάς, με περισσότερες κλίνες μέθανα κατοίκους κλπ. Μήπως λοιπόν όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και δεν είναι θέμα αν τα κάνει σωστά ή όχι η κυβέρνηση? Τι λέτε? Μα αυτό αποδεικνύει ότι όταν η υγεία σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες λειτουργεί ως εμπόρευμα, παντού και πάντα η ανθρώπινη ζωή θα μένει απροστάτευτη. Γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες λειτουργούσαν πραγματικά το σύστημα υγείας με όρους που θα έπρεπε να είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, με πρόσβαση, με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, με πρόσβαση όλου του πληθυσμού. Αυτό είναι πραγματικά το κοινό φαρμάκι που συνδέει όλα τα κράτη-μέλη και που πραγματικά αφήνει απροστάτευτο τον πληθυσμό σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας. Επίσης, επειδή το τελευταίο διάστημα έχει ξαναφουντώνει η συζήτηση για νέες μεταλλάξεις και νέες και επικίνδυνες μεταλλάξεις, μία από τις οποίες βιώνουμε και αυτό το διάστημα, επανέρχεται, αν θέλετε, το ζήτημα ότι όσο το εμβόλιο παραμένει να θεωρείται ένα πολύ κερδοφόρο εμπόρευμα και να διακινείται με όρους ανταγωνισμών των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών, θα συνεχίζουν να υπάρχουν χώρες και φτωχές χώρες που δεν θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο, άρα η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν θα μπορεί να γίνει με όρους που θα έπρεπε να γίνεται και θα συνεχίσει να μένει ο λαός αποστάτευτος. Άρα αφού εμείς ως Ευρωπαίοι το παίρνουμε δωρεάν, έχουμε πρόσβαση σε αυτό δωρεάν, γιατί το λέτε, θέλετε λίγο να μου το εξηγήσετε? Μα γιατί η μεταλλάξη για τις οποίες συζητάμε τώρα, για την αφρικανική μετάλλαξη, συνδέεται και με το γεγονός ότι στον υπόλοιπο πλανήτη, ιδιαίτερα σε φτωχότερες χώρες, το ποσοστό του εμβολιασμού μπορεί να είναι και κάτω από 5-6%. Όμως ακόμα και στις χώρες, στις ευρωπαϊκές χώρες ή και στην χώρα μας, για να μιλάμε και συγκεκριμένα, δεν γίνεται η προσπάθεια ο καθολικός αναγκαίος εμβολιασμός να γίνει με τέτοιους όρους που να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει ανησυχίες, φοβίες, να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τέτοια που θα μπορεί να επιτυγχάνει και την, αν θέλετε, τον προληπτικό έλεγχο που είναι απαραίτητο σε μια τέτοια περίπτωση, και την παρακολούθηση, τη φαρμακοϋπαγρύπνηση, για να μπορέσει πραγματικά να είναι επιτυχημένη η προσπάθεια εμβολιασμού του πληθυσμού και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι βαρύτατες συνέπειες που σηκώνει αυτό το διάστημα ο λαός μας. Κυρία Κομνηνάκα, επειδή αναφέρεστε στις φοβίες που έχουν οι πολίτες, θέλω να σας ρωτήσω, έπειτα από 1,5 χρόνο πανδημίας, που σχεδόν όλα μας τα δελτία είναι μονοθεματικά, όλες οι εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, σχεδόν οι ενημερωτικές, είναι σχεδόν μονοθεματικές, γιατροί παρελάβουν από παντού, υπάρχει επιχείρημα που να μην έχει υποθεί πια? Μα εμείς πιστεύουμε, και το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή, ότι η ενημέρωση για τον εμβολιασμό, αν θέλετε, δεν μπορεί να γίνεται με όρους τηλεπαράθυρων. Οι καμπάνιες του εμβολιασμού θα έπρεπε να γίνονται με σοβαρούς επιστημονικούς όρους, χωρίς αντιφατικά μηνύματα. Με σοβαρούς επιστήμονες βγάζουμε, δηλαδή. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά τα τηλεπαράθυρα είναι που μπαίνουν στο σαλόνι του κάθε σπιτιού και του λαϊκού νοικοκυριού που λέτε εσείς. Δεν το κάνω για να σας πούμε ότι κάνουμε σπουδαία δουλειά εδώ. Αλλά έτσι είναι. Δεν υπάρχει πιο λαϊκό πράγμα από τηλεόραση. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να επαφείται, να το πούμε έτσι, στο αν και πώς, τι εμπιστοσύνη θα δείξει ένας πολίτης σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στο δελτίο ειδήσεων, που δεν αμφισβητούμε το ρόλο του και τη χρησιμότητά τους φυσικά. Όμως η καμπάνια ενημέρωση του πληθυσμού θα έπρεπε να είναι στοχευμένη στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, να μπορέσει ο καθένας προσωποποιημένα να αντιμετωπίσει, με βάση, αν θέλετε, και τις ιδιαιτερότητες, τα ζητήματα υγείας που
έχει ο καθένας, δεν μπορεί να γίνεται με όρους μόνο μηνυμάτων τηλεοπτικών και το ξαναλέω και με αντιφατικά μηνύματα που όλο το διάστημα της πανδημίας πολλές φορές κυκλοφορούν, γιατί εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα επιστημονικό που να μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει και με αξιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να αντιμετωπίσει και φοβίες που υπάρχουν στον πληθυσμό. Τώρα, μια που λέμε για τις καμπάνιες και επειδή συμμετέχετε στην εξεταστική για τις λίστες Πέτσα, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως στην πολιτική αργό της λέμε πια, πώς εξηγήθηκε από την πλειοψηφία και από το μονοκομματικό προεδρείο, για να τα λέμε όλα, της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κάνετε τώρα έρευνα για τις λίστες Πέτσα χωρίς να μπορέσετε να απευθύνετε μια ερώτηση στον ίδιο τον κύριο Πέτσα και σε όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη, εν πάση περιπτώσει? Κοιτάξτε, αυτό ήταν πραγματικά μια απαράδεκτη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να αποκλείσει ουσιαστικά από τη δυνατότητα να εξεταστούν ως μάρτυρες. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Εξεταστική είστε, δεν είστε προανακριτικοί ούτως ή άλλως. Ναι, ότι είναι απαράδεκτη απόφαση να αποκλειστούν οι υπουργοί, που ουσιαστικά μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λήψης μιας πολιτικής απόφασης. Ουσιαστικά προσπάθησε να προστατεύσει τους υπουργούς και στην πραγματικότητα να αποκρύψει τις πολιτικές ευθύνες που έχει στο σύνολό της η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι προφανώς αποφάσεις ενός υπουργού. Αποδεικνύει όμως, αν θέλετε, και τα κοντά ποδάρια που έχουν τέτοιου είδους επιτροπές, γιατί πάντα η προσπάθειά τους δεν γίνεται, η προσπάθεια να διερευνηθεί η αλήθεια γίνεται με βάση τους συγκεκριμένους κάθε φορά πολιτικούς συσχετισμούς, οι οποίοι είναι δεδομένοι και δεν έχουμε και τις αυταπάτες, αν θέλετε, και εμείς ως κόμμα πολλές φορές το επισημαίνουμε, ότι μπορεί πραγματικά να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες και των σκανδάλων και των προβλημάτων, ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτά που αφορούν και την χειραγώγηση του πληθυσμού και τη διαχείριση βέβαια του δημόσιου χρήματος. Εμείς όμως ως κόμμα, επειδή συζητούσαμε πριν και για τις διαφημιστικές καμπάνιες, αναδεικνύουμε ένα άλλο ζήτημα. Πείτε. Αν είχε γίνει δεκτή η νομοθετική παρέμβαση που είχε κάνει το ΚΚΕ 1,5 χρόνο πριν, δεν θα μιλούσαμε καν για λίστα Πέτσα σήμερα. Γιατί τι προβλέπαμε σε τροπολογία, την οποία την καταθέσαμε τρεις φορές μάλιστα, σε τρία διαφορετικά νομοσχέδια, σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία και με βάση, αν θέλετε, και τις καμπάνιες που συνεχίζονταν όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Ναι. Πρώτον, ότι τα διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας είναι, αν θέλετε, τουλάχιστον κινησμός να γίνονται με όρους διαφημιστικής καμπάνιας, δηλαδή να πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να του πει το κράτος πώς θα προστατεύεται από τον κίνδυνο της πανδημίας. Θα έπρεπε να γίνονται υποχρεωτικά από όλα τα μέσα και δωρεάν. Και από εκεί και πέρα, για οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική καμπάνια κάνει το κράτος, τη δημόσια υπηρεσία, ΔΕΚΟ κλπ., θα έπρεπε να γίνονταν με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, με υποχρέωση δημοσίευσης και των μέσων ενημέρωσης που παίρνουν τα όποια ποσά παίρνουν, των αντικειμενικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ήταν να δημοσιεύονται, των αντικειμενικών κριτήριων με βάση των οποίων γίνεται η χρηματοδότηση, για να μην βλέπουμε τα ευτράπελα να χρηματοδοτούνται ανύπαρκτα μέσα ή μέσα με ελάχιστη επισκεψιμότητα και κυκλοφορία. Και βέβαια βάζαμε και το ζήτημα να υπάρχουν ποινικές ευθύνες και η δυνατότητα να επιστραφούν τα χρήματα σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτοί οι κανόνες δημοσιότητας. Κάτι τέτοιο απορρίφθηκε και από την κυβέρνηση, απορρίφθηκε όμως και από όλα τα άλλα κόμματα που σήμερα παραπονιούνται, να το πούμε έτσι, για την κατάσταση, για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και με τη λίστα Πέτσα και με κάθε άλλη, τέλος πάντων. Κυρία Κομνηνάκα, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Καλό βράδυ.